πολλές προσδοκίες και αγωνία από την πλευρά των επιχειρηματιών και την ταυτόχρονη διαβεβαίωση της Δημοτικής Αρχής των Χανίων για ολοκλήρωση του έργου μέσα σε 6 μήνες, άρχισε σήμερα η ανάπλαση της οδού Χάλιδων. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε το πρωί και οι πρώτες παρεμβάσεις ξεκίνησαν με απομάκρυνση της καλωσιάς από το κτίριο του παλιού Δημαρχείου. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό έργο και πραγματικά αισθητικά και λειτουργικά θα ανασάνει το συγκεκριμένο σημείο. Ο πιο τουριστικός δρόμος των Χανίων που συνδέει την πόλη με το Ενετικό λιμάνι γίνεται από σήμερα ένα μεγάλο εργοτάξιο. Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης ξεπερνά τα 5 στρέμματα σε μια οδό με μεγάλη εμπορική και τουριστική αξία, όπου υπάρχουν πολλά παραδοσιακά κτίσματα και μνημεία. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα μεγάλο δημόσιο έργο, οποιοδήποτε έργο, χωρίς την παραμικρή όχληση, δεν γίνεται. Αυτό που εμείς έχουμε σχεδιάσει είναι να είναι η μικρότερη δυνατή όχληση στους επαγγελματίες, επισκέπτες και κατοίκους. Ως εξής, το έργο έχει προγραμματισμό για 9 μήνες, όμως έχουμε συμφωνήσει με τον ανάδοχο του έργου να γίνει το έργο σε 6 μήνες, με την προϋπόθεση ότι όλοι μαζί θα συνεργαστούμε, επαγγελματίες κυρίως. Πολύ σημαντικό έργο, περιμένουμε χρόνια να γίνει. Θα βοηθήσει, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, αλλά όλα είναι με το πρόγραμμα. Δεν πειράζει, θα γίνει ωραίο πάντως. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, τα πεζοδρόμια θα διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με το δρόμο και προβλέπεται να διαχωριστούν με αστικό εξοπλισμό. Καλέσθητη στήλη φωτισμού θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες, ενώ το δίκτυο της ΔΕΗ θα υπογειοποιηθεί, αλλάζοντας ριζικά την όψη της οδού Χάλιδων. Τώρα θα κάνουμε μια δομή, να δούμε τι υπάρχει από κάτω, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αλλάζει το δίκτυο εδώ πέρα. Θα πρέπει τώρα να σπαστεί όλο το πεζοδρόμιο για να αλλάχτούν οι αποχετεύσεις και μπαίνουν καινούργιες παροχές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την πόλη και αφορά τον Πορφυρίδη, αυτό το υλικό που βλέπουμε στις πλακωστές όλης της πόλης. Γενικά νομίζουμε ότι είναι το σημαντικότερο έργο που γίνεται στην παλιά πόλη τα τελευταία χρόνια και είναι και αυτό που έλειπε, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση της παλιάς πόλης. Μετά τις 21 Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού της Πολίουχου των Χανίων, τα συνεργεία αναμένεται να εγκατασταθούν στην πλατεία της Μητρόπολης, η οποία θα αναπλαστεί στο πλαίσιο της συνολικής παρέμβασης.